Το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία στη Βόρεια Ευρώπη, ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σουνάκ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Περισσότεροι από 20.000 Βρετανοί στρατιώτε θα αναπτυχθούν στην περιοχή το επόμενο έτο, συναντώντα χθε τους ηγέτε της Βόρειας Ευρώπης στο στρατηγική σημασίας νησί Κότλαντ για να συζητήσουν τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η περιοχή καθώς και την κατάσταση στο Ισραήλ. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό προειδοποίησε ότι οι αποτυχίε του Πούτιν στην Ουκρανία ενθαρρύνουν την ανεύθυνη συμπεριφορά τη Ρωσία σε άλλα μέρη τη Ευρώπη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε στου ηγέτε ότι ενώ ο Πούτιν έχει χάσει σημαντικό έδαφο στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε την εισβολή του, οι σύμμαχοι και οι εταίροι δεν πρέπει να παρασύρονται σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλεια. Η προειδοποίησή του ήρθε αφού νωρίτερα την εβδομάδα. Εντοπίστηκαν ζημιέ σε δύο αγωγού μεταξύ Εσθονία και Φιλανδία. Και το HMS Queen Elizabeth αναγκάστηκε να εκτοξεύσει γρήγορα αεροσκάφη από το κατάστρωμά του στην Αρκτική την περασμένη εβδομάδα για να συνοδεύσει ρωσικά αεροσκάφη ναυτική περιπολία που πέταξαν κοντά στο Carrier Strike Group που επιχειρεί στην περιοχή. Οι ηγέτε τη Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν σήμερα πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν τη σαμποταριστική συμπεριφορά τη Ρωσία στην περιοχή τόσο μέσω ισχυρότερη αμυντική συνεργασία Όσο και μέσω τη αύξηση τη βιομηχανική συνεργασία. Ο Πρωθυπουργό περιέγραψε πω η επιτάχυνση τη αμυντική βιομηχανική συνεργασία εντό τη Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού είναι ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί ότι τα έθνη θα διατηρήσουν ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα εναντί τη Ρωσία και θα προστατεύσουν του εταίρου από τι ρωσικέ επιθέσει και τι επόμενε γενιέ. Αυτή η επιτάχυνση θα περιλαμβάνει την αποστολή περισσότερων από 20.000 στρατιωτών ναύτε, πεζοναύτε και αεροπόρου στην περιοχή το επόμενο έτο. Μαζί με 8 πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, 25 γρήγορα αεροσκάφη και μια αεροπορική δύναμη κρούση με ελικόπτερα Apache, Σινούκ και Wildcat. Το δελτίο τύπου αναφέρει επίση ότι η ομάδα κρούση αεροπλανοφόρου του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται ήδη στην περιοχή για την ανάπτυξη τη στο φθινόπωρο, υπογραμμίζοντα τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή. Τη ομάδα Ναυαρχίδα HMS Queen Elizabeth και συνοδεύεται από 5 βρετανικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη F-35 Lightning II Stealth και ελικόπτερα Wildcat. Η ομάδα αεροπλανοφόρων θα επιστρέψει στι αρχέ του επόμενου έτου για να ηγηθεί τη συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρώτη φάση τη πιο φιλόδοξη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ μετά τον ψυχρό την άσκηση Steadfast Defender. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.